Και πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο και διευθυντή στο Ρίκος Δινά, να τον καλημερίσουμε, να μας δώσει καμιά οδηγία. Μπας και ζήσουμε και αυτές τις μέρες, κύριε Βασιλακόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε καθηγητά. Να επιβιώσουμε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Τι λέτε τώρα. Θα ζήσουμε, λέτε. Εννοείται ότι θα ζήσουμε. Καταρχήν να πω κάτι, ότι δεν συμφωνώ ότι υπάρχουν μακροχρόνιες συνέπειες για τον οργανισμό. Όταν έχουμε αφρικάνικη σκόνη για 2-3 μέρες, 4, για τους περισσότερους ανθρώπους αυτό δεν σημαίνει τίποτε, διότι εντάξει, θα μπουν μέσα μας κάποια αιωρούμενα σωματίδια. Θα κάνουν ίσως μια ελάχιστη πλεγμονή το αναπνευστικό μας. Μάλλον δεν θα έχουμε κανένα σύμπτωμα. Καμία μακροχρόνια επίδραση δεν υπάρχει. Μάλιστα. Υπάρχουν τώρα οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά νοσήματα. Για παράδειγμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. 10% του πληθυσμού. Άσθημα, 9% του πληθυσμού. Αλλεργική ρινίτιδα, 15% του πληθυσμού. Σε αυτούς υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Αν κάποιοι από αυτούς γνωρίζουν τη διάγνωσή τους, αν ξέρουν ότι πάσχουν από την νόσο τους, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν είναι να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, τον πνευμονολόγο τους, ώστε να πάρουν οδηγίες πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την επιβαρημένη ατμόσφαιρα. Συνήθως ο γιατρός τους θα τους προτείνει να αυξήσουν την αγωγή τους, να εντατικοποιήσουν. Ναι. Ποτέ από μόνοι τους όμως. Αν δεν το ξέρουν. Αυτό είναι το σημαντικότερο, κύριε Παυλοπούλου. Εδώ είναι. Όταν κάποιος τώρα, αυτή την εποχή, έχει έντονα συμπτώματα, δύσπνοια, βήχα, φτερνίσματα, δεν αισθάνεται καλά, μην πει φταίει η σκόνη. Ναι, η σκόνη φταίει, αλλά φταίει η σκόνη σε συνδυασμό με το ότι έχει κάποιο νόσημα που απλά δεν το έχει διαγνώσει. Πρέπει λοιπόν να πάει στο γιατρό. Η σκόνη θα αποκαλύψει ουσιαστικά το πρόβλημα. Ακριβώς. Και είναι μια καλή ευκαιρία από ένα κακό, από τη σκόνη, να βγει ένα καλό, ναι, να αποκαλυφθεί το πρόβλημα για να πάρει κανείς θεραπεία και να πάψει να τον ταλαιπωρεί το πρόβλημα. Ναι. Κανονικά έπρεπε να έχουμε και έναν οφθαλμίατρο για εμάς που μας ταλαιπωρούν οι επεφικίτιδες, οι βλεφαρίτιδες και όλα αυτά, γιατί είναι και πρόβλημα των ματιών. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Προφανώς, και μια καλή συμβουλή σε αυτό είναι να φοράμε γυαλιά σε εξωτερικό χώρο, ναι, και όταν γυρνάμε σπίτι ή όσο συχνά μπορούμε να ξεπλένουμε τα μάτια μας, ώστε να φεύγουν τα σωματίδια, τα αυτά τα μικροσκοπικά που δεν τα βλέπουμε από τους επιτευχικότες μας. Σωστά. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, δεν το ρωτήσαμε για τις θαλασσαμινάσες. Τον τριπλέξτε. Μπορεί να σου πει και γι' αυτό ο γιατρός, αλλά εμείς βρίσκουμε ένα γιατρό τώρα να το πούμε για όλα. Ξέρει ο Βασιλακόπουλος. Αυτό που είπε πάντως ήταν πολύ σημαντικό, που ο καθηγητής, ότι μπορεί να αποκαλυφθεί κάτι που δεν ξέρει. Προσέξτε. Αν αρχίσετε και βήχετε ξαφνικά, μην το αποδώσετε στη σκόνη. Δεν είναι να πει είναι η σκόνη, δεν είναι τίποτα. Κάτι άλλο συμβαίνει. Πήγαινε σε ένα γιατρό. Η σκόνη τι έκανε, λειτουργήσε σαν σκανδάλι. Ακριβώς. Και σου αποκάλυψε το αυτό που έχει. Άρα έχει και ένα θετικό. Από εκεί και πέρα οι ευπαθείς ομάδες ξέρουν σε κάθε περίπτωση τι θα κάνουν. Οι άνθρωποι που έχουν αλλεργίες, που έχουν προβλήματα, που έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κλπ. Τα γνωρίζουν αυτά. Μπορούν να μιλήσουν με τον γιατρό τους, όπως μας είπε ο καθηγητής, και να δουν τι θα κάνουν με τις δόσεις των φαρμάκων που παίρνουν. Εντάξει. Εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε επικίνδυνες τα ξέρουμε αυτά. Είμαστε με ένα κολλήρα στο χέρι. Επίσης, παιδί μου, αν έχεις πρόβλημα, μην πολύ κυκλοφορήσεις έξω. Δεν είναι η μέρα για να τρέξεις ούτε για να περπατήσεις πολύ. Ας το κάτσε το. Μια-δύο μέρες. Θα φύγει η σχόλη. Από σήμερα πάντως είναι καλύτερο το περιβάλλον. Άλιστα. Αυτό μας είπε και η κυρία Σούζη και οι μετεωρολόγοι, ναι, ότι καθαρίζει από σήμερα. Από Κυριακή έρχεται ένα άλλο σύστημα, λιγότερο όμως προβληματικό. Δεν θα είναι σαν αυτό το σοβαρό. Αλλά εξίσου ζεστό. Αλλά ζεστό εξίσου, έτσι, και με σκόνη επίσης από την Αφρική. Λοιπόν. Τώρα.